καταρχάς να ευχαριστήσουμε τον Υπουργό Υγείας που ανταποκρίθηκε πλήρως μετά μάλιστα και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού μας και την υπόσχεσή μας για την περαιτέρω αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδος στο αίτημά μας για ανανέωση του εξοπλισμού μας στον εξονικό τομογράφο. Ένα νέο πλήρως λειτουργικό εξονικό τομογράφο θα αποκτήσει το Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας ύστερα από αίτημα της διοίκησης για την ανανέωση του εξοπλισμού του νοσοκομείου. Ο εξονικός τομογράφος είναι 64 τομών με δυνατότητες επέκτασης σε καρδιολογικές εξετάσεις. Έτσι λοιπόν έχει εγκριθεί η ανανέωση αυτού του εξονικού, ο οποίος είναι 64 ετών, τομών, ναι, και μάλιστα έχει δυνατότητα, έχει και την επέκταση για καρδιολογικές εξετάσεις. Αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ ευχάριστο για τον κόσμο της Αργολίδος και καθώς και των γύρω εξυπηρετούμενων περιοχών. Πράγματι είναι μια εξαιρετική δυνατότητα και θα είναι ιδιαίτερη χαρά μας που αυτό το έργο θα ολοκληρωθεί σύντομα και θα έχουμε αυτή την παροχή στον κόσμο μας που είναι ιδιαίτερα. Είναι μεγάλης αξίας, είναι άνω των 500.000 αυτή η χρηματοδότηση που έχουμε πετύχει. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να πληροφορηθήκαμε δηλαδή άμεσα και εμείς την επικείμενη αναβάθμιση του αξονικού τομογράφου. Ξεκινάμε από τις 16 τομές που έχουμε τώρα, θα φτάσουμε στις 64. Είναι μια μεγάλη τεχνολογική αλλαγή με δυνατότητες επέκτασης σε καρδιολογικές εξετάσεις, ό,τι πιο σύγχρονο για την καρδιολογία και ακτινολογία σε συνδυασμό. Φαντάζομαι και ελπίζω ότι οι διαδικασίες θα ολοκληρωθούν σύντομα, θα γίνει η εγκατάσταση του νέου μηχανήματος και επίσης αισθάνομαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί θεωρώ και ελπίζω και πιστεύω ότι θα αποτελέσει και ένα κίνητρο αυτή η αναβάθμιση για τους νέους συναδέλφους που θέλουν να κάνουν την ειδικότητα της ακτινολογίας και εμείς δίνουμε ούτως ή άλλως τη δυνατότητα για 1,5 χρόνο εκπαίδευσης στο τμήμα μας, να έρθουν και να δουλέψουν από την αρχή σε ένα τόσο προηγμένο μηχάνημα. Θα είναι μεγάλο το κέρδος για αυτούς, για μας, να πλαισιωθούμε και από νεότερους συναδέλφους και να αποδώσει έτσι καρπούς και, και αυτή η επένδυση. Αυτό σημαίνει ότι η ταχύτητα είναι πλέον πάρα πολύ γρήγορη. Βεβαίως αυτό έχει αντανάκλαση και στο χρόνο της κάθε εξέτασης, τον αριθμό κτλ. Την ποιότητα της εικόνας, πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό λέω ότι και οι καρδιολογικές εξετάσεις που θέλουν πραγματικά σε μία ανάσα να πάρθει όλη η καρδιά, θα είναι πλέον και αυτό δυνατόν. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτή την αναβάθμιση. Ήθελα να προσθέσω ότι η ανανέωση αυτή, η αλλαγή του αξονικού μας τομογράφου, είναι ευτυχή η συγκυρία που συμπίπτει με την εγκατάσταση του συστήματος RIX-PACS. Τι σημαίνει RIX-PACS, σημαίνει μεταφορά της εικόνας από το τμήμα, το ακτινολογικό εργαστήριο, προς όλες τις κλινικές, μέσω των υπολογιστών, άμεσα, γρήγορα. Αυτή η δυνατότητα αποτελεί ένα κομμάτι του ηλεκτρονικού φακέλου του ασθενή. Τι σημαίνει ηλεκτρονικός φάκελος, επίσης είναι πολύ σημαντικό να το ξέρει ο κόσμος ότι σε λίγο καιρό, όταν όλο αυτό λειτουργήσει κανονικά, θα μπορεί ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε ασθενής, ο κάθε πολίτης να έχει σε ηλεκτρονική μορφή το φάκελο υγείας του. Θα μπορεί να πάει ακριβώς και θα μπορεί να πάει σε οποιοδήποτε γιατρό και ο συνάδελφος εκεί να μπορεί να δει το ιστορικό του, τι έγινε την προηγούμενη μέρα, την προηγούμενη εβδομάδα, τον προηγούμενο χρόνο, έτσι ώστε να μην υπάρχουν περιττές εξετάσεις, να μην υπάρχει σύγχυση και να λειτουργήσουμε καλύτερα στο μέλλον.